θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και αν ανησυχείτε για την, αν μπορεί, ότι θα επηρεάσει την αυτοκέφαλη Ουκρανική Εκκλησία όλες αυτές τις εξελίξεις που παρακολουθούμε. Καταρχήν, δεν είναι καθόλου ευχάριστο το γεγονός του πολέμου. Το γεγονός ότι παραβιάζονται διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο το να βλέπουμε ανθρώπους να δοκιμάζονται για να επικρατήσουν κάποιοι λαοί εναντίον άλλων λαών. Εύχομαι να επικρατήσει το πνεύμα της ειρήνης, της καταλλαγής και της συμφιλίωσης. Εύχομαι να κυριαρχήσει στο τέλος η διπλωματική οδός και διαδικασία και να ξαναβρούν πάλι την ισορροπία τους και την ευστάθειά τους τα έθνη και οι λαοί σε αυτόν εκεί τον τόπο. Είμαι πεπισμένος ότι οποιαδήποτε πολιτική μεταβολή, αν υπάρξει, θα επιφέρει και ανάλογες εκκλησιαστικές αλλαγές και μεταλλάξεις.